Την άδειά τους απολαμβάνουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Βόλου εν ώψη της γιορτής των Χριστουγέννων. Οι περισσότεροι θα μεταβούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το μεσημέρι της Κυριακής. Στην ομάδα επικρατεί άριστο κλίμα μετά την κατάληψη της δεύτερης θέσης της βαθμολογίας που οδηγεί σε απευθείας άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Ο κόσμος, παρότι η ομάδα πήγαινε καλά με τις εμφανίσεις, στήριξε αυτήν την ομάδα και πιστεύει σε αυτήν την ομάδα και στο ρόστερ που έχει για την άνοδο. Στα μεταγραφικά, δύο παίκτες πρέπει να θεωρούνται ήδη ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και ο λόγος για τους Κώστα Φούφουλα, που ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση της ΠΑΕ, και Μανώλη Λιαπάκη, που αν και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, η μεταγραφή του πρέπει να θεωρείται τελειωμένη. Από εκεί και πέρα, στο πρόγραμμα υπάρχουν και αποχωρήσεις, που μετά τους Κοντέων και Χανιώτη, την ερυθρόλευκη φανέλα φαίνεται πως θα σταματήσει να φορά ο Γιώργος Ιακωβάκης. Μάλιστα, όσον αφορά τους τρεις παραπάνω ποδοσφαιριστές, πληροφορίες τους θέλουν να τα έχουν βρει σε όλα με την ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Στο μεταξύ, φιλικός αγώνας έχει προγραμματιστεί μεταξύ του Ολυμπιακού Βόλου και της Τρικαλινής ομάδας την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι σε εγρήγορση εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος.